Αυτή λοιπόν η φωνική ενέδρα με βασανιστήρια έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και των ειδικών. Μαζί μας ο ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Και θέλω να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Ένας τόσο έμπειρος ψυχίατρος, ακαδημαϊκός με αυτήν την εμπειρία, τι σκέφτεται όταν διαβάζει σε ένα site ή όταν παρακολουθεί ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ ότι μία ανάσα από το δικό του σπίτι υπάρχουν άνθρωποι που κόβουν τη γλώσσα άλλων ανθρώπων στη διάρκεια μίας φωνικής ενέδρας? Κοιτάξτε, τονίσατε την ιδιότητά μου του ψυχιάτρου. Αμέσως θα πω ότι από την περιγραφή που άκουσα αυτού του γεγονότος δεν ανήκει στην ψυχιατρική σφαίρα. Άρα κανένας να μην αναζητήσει άλοθη σαν αιτία την ψυχική νόσο ή ψυχική διαταραχή. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Το έγκλημα είναι σοκαριστικό, είναι ανατριχιαστικό. Να ευχηθούμε όλοι οι άνθρωποι να ανταπεξέλθει αυτός ο κτηνοτρόφος αυτή τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής του. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν θα μιλήσω σε ψυχίατρος, θα μιλήσω όμως και σε ένας άνθρωπος που προβληματίζομαι για γεγονότα βίας εδώ και πολλά χρόνια. Δύο γενικότερες παρατηρήσεις, όχι στα όπλα. Βλέπετε, πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μεγάλων χωρών όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα 14χρονο παιδί σκότωσε άλλα 4 άτομα, 14χρονο. Άρα τα όπλα να δίνονται με προσοχή, με φιδό και μετά από εξέταση σε αυτούς που μπορούν και πρέπει να τα έχουν. Το δεύτερο, όχι ατιμωρησία. Το είπαν όλοι προαλήσατες, οπότε εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλλά υπάρχει μια εντύπωση ότι πολλές φορές στην Κρήτη υπάρχει μια ατιμωρησία σε διάφορα πράγματα, όχι σε τέτοιους γεγονότα, ίσως μικρότερης εμβέλειας. Τώρα, αν θέλετε να το δούμε... Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στην πράξη, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι είστε πολύ ξεκάθαρος και ορθώς κάνετε αυτή την επισήμανση ότι δεν ανήκει στη σφαίρα της ψυχιατρικής αυτή η πράξη. Όμως, τη δύναμη εισαγωγικά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να προκαλέσει ένα τέτοιο μεσαιωνικό βασανιστήριο. Δηλαδή, κόβεις με ένα κτηνοτροφικό ψαλίδι τη γλώσσα ενός ανθρώπου. Νόμισα ότι δάγκωσε τη γλώσσα. Την κόψατε, είπατε. Την έκοψε με ένα ψαλίδι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, αφήστε με να κάνω έτσι ένα γενικότερο σχόλιο. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά. Βεβαίως. Η επιθετικότητα ή ο θυμός, αλλά η επιθετικότητα, δεν είναι άγνωστη στο ανθρώπινο γένος. Και ο άνθρωπος είναι μέρος του ζωικού βασιλείου και δυστυχώς κουβαλάει αυτά τα γονίδια. Αυτή η επιθετικότητα, κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο ένα τέρας, ένα θηρίο, και περί αυτών πρόκειται, περί τεράτων πρόκειται, ή μπορεί να τον κάνει έναν ήρωα, μπορεί να τον κάνει έναν μεγάλο αθλητή, μπορεί να τον κάνει έναν μεγάλο επιστήμονα, έναν καλό μαχητή για το καλό της χώρας. Μπορεί να πάρει δηλαδή διάφορες μορφές. Εδώ τώρα λοιπόν μπαίνει ποιες είναι εκείνες οι συνθήκες, ξέρετε, πέρα από τα ατομικά χαρακτηριστικά, που η επιθετικότητα παίρνει τις αρνητικές της μορφές και όχι τις πιο ευγενείς της μορφές. Δηλαδή είναι μια ευγενή επιθετικότητα να θέλει να γίνει ένας καλός γιατρός, ένας καλός δημοσιογράφος, ένας καλός δάσκαλος, ένας σπουδαίος αθλητής ή ένας γενναίος πολεμιστής. Και είναι το πολύ αντίθετο να είμαι ένα εγκληματικό στοιχείο, ένα στοιχείο χωρίς καθόλου ίχνος ανθρωπιάς. Και υπάρχει 1-2-3% οι οποίοι έχουν τέτοια βάρβαρα συναισθήματα. Επειδή όμως μπαίνει και ένα θέμα, ξέρετε, ευρύτερο, το οποίο το έβαλαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές σας, που δεν μπορούσα όλους να τους δω, αλλά τους άκουγα. Υπάρχει, αν θέλετε, και με τα προηγούμενα περιστατικά που αναφέρατε, με το ξυλοδαρμό του Καναδού, του Γάλλου και άλλα και άλλα και άλλα. Σε μια κοινωνία η οποία αλλάζει, και η κριτική κοινωνία και η ελληνική κοινωνία, αλλάζει κοινωνικά, αλλάζει οικονομικά, αλλάζει πολιτισμικά. Παλιά, ξέρετε, η ελληνική κοινωνία και θα λέγα και ιδιαίτερα η κριτική κοινωνία είχε τις αρχές της λεβεδιάς, του φιλότιμου, έστω και αυτό έπαιρνε ακραίες, αλλά θα περασπίσω την τιμή της οικογένειάς μου. Τώρα η επιθετικότητα δεν βγαίνει με αυτή την έννοια,
αλλά βγαίνει με την έννοια του Νταΐ, του Τσαμπουκά, του Μάγκα. Ε. Και βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Παλιά ένα έγκλημα μπορεί να γίνει κάποιο που ήταν λεβέντης. Ε. Τα σύνδεσμα στην Αγγλία του λεβέντης. Τώρα όμως γίνεται σε ένα χυδαίο αποτρόπιο επίπεδο, το οποίο είναι αυτού του που μπορεί να είναι και νεόπλητος, να έχει και το ακριβό του αυτοκίνητο και να είναι και περιορισμένης εκπαίδευσης και περιορισμένων πολιτιστικών αρχών κτλ. Οπότε αυτό πρέπει να μας απασχολήσει λίγο. Αυτού του είδους η μαγιά, η οποία είναι ατομική, καμιά φορά ομαδική, δηλαδή να δείρουμε. Είναι πολύ σημαντική η επισήμανσή σας. Θέλω να έχει κύριε Δευτεράκη με τη λεβεντιά ή αυτό με το φιλότιμο. Εγώ νομίζω, επιτρέψτε μου να το πω, υπάρχει στη χώρα μας και στην Κρήτη μία κρίση θεσμών και αρχών. Πρέπει να το πούμε αυτό. Σαν κοινωνία η Ελλάδα, ακολουθώντας ίσως και κάποια πρότυπα που δεν θα έπρεπε να. Ξέρετε, εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Αμερική. Αυτό του ατομισμού, του δικαιωματισμού κτλ. Και κάποιες καλές αρχές, αυτό το που βασιζόταν, αν θέλετε, επάνω σε θρησκευτικές αρχές ή σε προοδευτικές πολιτικές ιδέες ή οτιδήποτε άλλο, σαν έχουν χαθεί, έχουμε γίνει πιο πολύ άτομο και λιγότερο κοινωνία και λιγότερο πρόσωπο. Δηλαδή, εμένα θα με διέφερε να δω, να καταλάβω πού ήταν το υπόλοιπο χωριό. Γιατί αυτό δεν έγινε όπως είδατε αμέσως. Υπάρχει και προϊστορία, έτσι. Υπήρχε ήταν η επίθεση στο γιο του θύματος. Τι είπατε? Υπήρχε η επίθεση πριν από 2 μήνες στο γιο του θύματος με καυστικό υγρό σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ρεθύμνου. Και εγώ, κύριε Δασκαλάκη, διερωτώ με. Αυτό το χωριό τώρα που είναι σοκαρισμένο, τι έκανε με βάση αυτές τις αρχές της αλληλεγγύης, ότι είμαστε μια κοινότητα, ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, ότι είμαστε όλοι σύντεκνοι, που λέγεται εδώ στην Κρήτη, τι έκανε όλο αυτό τον καιρό για να προλάβει αυτό το κακό? Διότι φαίνεται ότι το πράγμα έβραζε. Πού είναι εκείνοι οι σοφοί γέροντες που θα κάναν το σασμό? Πού θα είναι αυτή η κοινωνία που να πιάσει αυτά τα βρωμόματα και τους πείτε ή καθίστε καλά ή θα σας πάσουμε και στο ξύλο, να το πω έτσι μεταφορικά εννοώ. Θέλω να σταθούμε σε κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Να σταθούμε λίγο στο κομμάτι των εγκλημάτων στην Κρήτη. Δηλαδή, έχουμε δει εγκλήματα, μίσους, πάθους, όπου άνθρωποι σκοτώνουν είτε με μαχαίρι είτε με όπλο. Εδώ έχουμε ένα βασανιστήριο και νομίζω ότι αυτό είναι και το σημείο που κάνει το γύρο της χώρας και έχει παγώσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που προκαλεί έναν βασανισμό σε έναν άλλο άνθρωπο που τον έχει ήδη πυροβολήσει. Ξέρετε, μπορεί αυτό να προκαλεί μια γενικότερη αίσθηση, αλλά δεν με εντυπωσιάζει. Βασανισμοί και πολύ άγροι γίνανε και από τους Ναζί, που κάποιοι, όπως ξέρετε, ήταν μορφωμένοι, γίνανε και από τους δικούς μας στην εποχή της Χούντας, στην εποχή του εμφυλίου κτλ. Δηλαδή, αγριότητες και θηριωδίες δεν έχουμε ξαναζήσει, κύριε Δασκαλάκη, ίσως και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Άρα αυτό δεν με εντυπωσιάζει και θα επανέλθω στην άποψη που είπα ότι η επιθετικότητα σε ένα εγγενές, θα έλεγα, βιολογικό και ψυχολογικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων, σε ένα όμως περιβάλλον καλό, σε ένα περιβάλλον που προωθεί αξίες, γίνεται ο ήρωας, ο πρωταθλητής, ο μεγάλος επιστήμονας. Μάλιστα. Σε ένα άλλο περιβάλλον που προωθεί τον ατομισμό, τη μαγκιά, το τσαμπουκά και τον ταϊλίκι, γίνεται ένα άγριο θηρίο και αυτό το άγριο θηρίο μπορεί να κάνει τα πιο αποκριστικά πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Είστε πάντοτε ακριβώς στο θέμα και με την ενημέρωση αλλά και με την επιστημονική σας κατάρτιση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.